ολόκληρη στην κοινωνία και στην Ευρώπη. Δεύτερον, θα αυξήσει την Ισλαμοφοβία και θα κάνει μια ατομή. Δεν θα είναι Ισλαμοφοβία. Άρα, εδώ εσείς τι θα προτείνατε, αποτρόπιο, κυρία Κατριβάνου? Γιατί λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φίλε, αρκετοί από εσάς είχατε έρθει, παρακολουθήσατε ένα κομμάτι των όσων μας είπε. Μας εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά τι σημαίνει αυτό και πώς απασχολεί συνολικότερα την Ευρώπη. Άρα, εφόσον χτυπάει τόσο δυνατά ο συναγερμός και ακούγεται μέχρι και την Ελλάδα, η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το κομμάτι ποια είναι συγκεκριμένα? Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ότι εμείς είμαστε μαζί με το κίνημα αυτό που υπάρχει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, που είναι υπέρ της ελεύθερης έκφρασης, της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτό προασπίζεται αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι κατανοητό. Εγώ μιλάω για το άλλο κομμάτι. Δεν προασπίζεται, ας πούμε, την Ισλαμοφοβία ή όλο τη μυσαλλοδοξία, το φόβο. Άρα εδώ κάπως θα πρέπει να ορθώσετε και να χτίσετε ένα τείχος με τους φράκτες και τις ελληνικές. Τώρα να πω για το φράκτη λίγο και όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσεται. Μα δεν μου απαντάτε όμως αυτό που σας ρωτάω τόση ώρα. Λοιπόν, σας ρωτάω με αφορμή τα όσα συμβαίνουν και με τις προεκτάσεις και τις συνέπειες που αυτά φέρουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, πώς εσείς θα φρενάρετε? Εγώ λέω ότι δύο πράγματα ότι είναι το θέμα. Ένα είναι η γεωπολιτική, το οποίο θα η γεωπολιτική θέση της Ευρώπης και πώς θα αντιμετωπίζουμε τους πολέμους στη Δύση. Και δεύτερον, είναι οι πολιτικές ένταξης προσφύγων, μεταναστών, αντί να δημιουργούμε γετοποίηση, περιθώρια, που αυτά πραγματικά φέρουν την ανασφάλεια και φέρνουν την εγκληματικότητα, το πρόβλημα. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι ο φράκτης, ο περίφημος, έτσι που λένε εδώ πέρα, όπως είπατε κι εσείς, έχει κάνει δύο πράγματα. Έχει αυξήσει τις ροές στα νησιά, που τα νησιά βουλιάζουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Και έχει, και έχει βοηθήσει τους θανάτους των ανθρώπων. Θανάτους που προσπαθούν να περάσουν από το ποτάμι του Εύρου και αυτούς που πνίγονται στη θάλασσα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να πούμε πώς ότι αντιμετωπίζετε αυτό? Μην μείνουμε μόνο στο γεγονός. Πώς αντιμετωπίζετε λέμε, αυτό? Εμείς λέμε λοιπόν καταρχήν ότι για τους πρόσφυγες, που είναι οι μεγαλύτερες ροές αυτή τη στιγμή που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι, από τη Συρία, από το Ιράκ κλπ. Καταρχήν, οφείλουμε με βάση το διεθνές δίκαιο να έχουμε διόδους. Και μετά οφείλουμε να τους υποδεχόμαστε και να τους προστατεύουμε. Οπότε χρειάζονται, αντί για απόθυση προσφύγων που είναι εντελώς παράνομο και απάνθρωπο, χρειάζεται να ακολουθήσουμε το δίκαιο, να ανοίγουμε διόδους και μετά να βάζουμε τα λεφτά μας, αντί για φράκτες και αποτροπή, να βάζουμε τα λεφτά μας σε υποδομές και υποδοχή. Δεν έχουμε κανένα κεντρικό σχεδιασμό για υποδοχή. Οι πρόσφυγες έχουμε την υποχρέωση να μπαίνουν οι πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Συμφωνώ και μετά και σε αυτό να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ το επόμενο ερώτημα. Και μετά θα πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το οφείλαμε να κάνουμε. Ναι, είναι πώς θα τους αντέξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το θέμα δεν είναι να τους προσφέρουμε κάτι άσχημο εξίσου, γιατί έρχονται για να βρουν κάτι καλύτερο. Τρία πράγματα λέω πολύ συνοπτικά. Ένα, ανοίγεις δρόμους για τους πρόσφυγες, το οφείλεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με την ανθρωπιά. Που να καταλήγει πού όμως αυτός ο δρόμος που ανοίγεις? Τα λεφτά που έχεις δεν τα αξιοποιείς για φράκτες και για κέντρα κράτησης που μπαίνουν μέσα πρόσφυγες αυτή τη στιγμή, που είναι εντελώς παράνομο, αλλά για υποδομές. Έτσι. Και τρίτον, πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, είναι διεθνές, αλλά λέω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ενεργοποιήσει οδηγίες που λέει ότι όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα ανθρωπιστικών ροών, ανοίγουμε τα σύνορα, επιμεριζόμαστε την ευθύνη, προωθούμε θέματα ανθρωπιστικής βίζας σε άλλα. Δηλαδή δεν τους δεχόμαστε μόνο εμείς, αλλά προσπαθούμε να τους μοιραστούμε, γιατί πραγματικά έτσι θα έπρεπε να κάνει μια Ευρώπη που δεν μπορεί. Δεν μπορεί όσο και να θέλει, δεν μπορεί Ελλάδα να είναι νησί αποκλεισμένο με φράκτες. Ανοίγουμε έτσι τα σύνορα. Λέω, και στη συνέχεια ανοίγουμε διόδους. Για τους δημιουργούμε υποδομές. Δημιουργούμε υποδομές, πιέζουμε την Ευρώπη. Μέχρι ωστόσο η Ευρώπη να δεχτεί ή μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, κύριε Κατριβάνου? Πάντως ένα πράγμα που δεν κάνουμε, γιατί δεν πιέζουμε εμείς ούτε την Ευρώπη, ούτε δημιουργούμε αποδομές. Ένα πράγμα που δεν κάνουμε είναι δεν σκοτώνουμε, δεν πνίγουμε, δεν αποτρέπουμε. Όπως αυτή την ιστορία που διαβάζουμε τώρα, γιατί δίπλα σε αυτό το φράκτη ήταν και αυτό που έχει πριν λίγο το καιρό το ζήσαμε, που το νεκρό. Το λέω τώρα, δεν θέλω να φανώ, ας πούμε, να κάνω εντυπωσιασμό. Το νεκρό κοριτσάκι που έρχεται, ας πούμε, και περνάει, το κοριτσάκι περνάει το ποτάμι μαζί με τον πατέρα του και ξυπνάει στην αγκαλιά του νεκρού πατέρα. Τέτοιοι είναι οι πρόσφυγες πολέμου. Εμείς
δείχνουμε έναν αποτροπιασμό, ας πούμε, για το τι συμβαίνει στη Συρία. Κριτήρια θα υπάρχουν, κυρία Κατριβάνου. Ναι. Όταν έχεις μια μεταναστευτική πολιτική που λέει ότι πραγματικά πρέπει να δεις το θέμα όχι μόνο με καταστολή και αποτροπή, αλλά να έχεις ένα σχεδιασμό, όταν είσαι στα σύνορα, κάνεις screening. Βλέπεις, αυτή τη στιγμή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Βλέπεις ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι έγκυος, δηλαδή ποιος είναι οι ευάλωτες ομάδες. Αυτές οφείλεις να τις προστατεύσεις και να τις βάλεις μέσα. Δες ποιοι, βλέπεις ποιοι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα. Μιλάμε τώρα γενικά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Ποιοι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να περάσουν και να και έχουν τη δυνατότητα να μείνουν εδώ ώστε να αναπτύξουν δεσμούς και ποιοι δεν μπορούν και, με προστασία. Όσους δεν μπορούν. Ακούστε, όσους δεν μπορούν, με βάση το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι, όχι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, θα πάνε, θα δούμε και θα... Διαφορετικά με αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα, θα πάνε πίσω στις χώρες όσοι δεν μπορούν να μείνουν. Θα τους γυρίσουμε δηλαδή. Όσοι εκεί, αλλά... εκεί που θα γυρίσουν. Όταν μπορούν να γυρίσουν, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν χώρες όπως η Σομαλία, που δεν είναι χώρα, όπως η Συρία. Δεν μπορούν να γυρίσουν. Μιλάμε για πρόσφυγες. Κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν. Θα τους γυρίσουμε πίσω. Με προστασία όμως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ναι, θα γυρίσουν και πίσω. Αλλά δεν θα είναι αυτή η πρώτη μας λογική. Ναι. Η πρώτη μας λογική θα είναι. Να δούμε ποιος περνάει, να γίνει ένα screen και να καταγραφεί. Να δούμε ποιος μπορεί να μπει και να νομοποιηθεί και να αυξήσει το δυναμικό μας. Και να μείνει εδώ μέχρι η Ευρώπη, τους χρειαζόμαστε. Να συμφωνήσει να ανοίξουν τα σύνορα. Διαφορετικά εσείς μπορείτε... Και εμείς εδώ τους χρειαζόμαστε. Μπορείτε εδώ να συντηρήσετε και... Τους Έλληνες και όσους έχουν πρόβλημα. Επειδή ήμουν στο Κοινοβούλιο αυτή την περίοδο, λοιπόν, για να δούμε λίγο την υποκρισία στη Μανολάδα, έτσι, που έχουμε αυτό. Απ' τη μια έχουμε αυτό το τράφικινγκ, την εκμετάλλευση στο δουλεμπόριο, έτσι, και όλη αυτή την οργιώδη αντιμεταναστευτική λόγο ότι δεν πρέπει να νομοποιηθούν οι λαθρομετανάστες κλπ. Απ' την άλλη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου ζητούσαν ad hoc νομιμοποίηση των ανθρώπων γιατί τους χρειάζονται για την παραγωγή. Ας μην αρνιόμαστε λοιπόν ότι οι μετανάστες είναι ένα κεφάλαιο που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία και γιατί έχει κρατήσει την ύπαιθρο και γιατί έχει κρατήσει τα παιδιά μας και τους γερόντους μας και γιατί θα έχει βοηθήσει. Πρέπει, πρέπει εσείς να δείτε και τις συνθήκες όμως, έτσι, βεβαίως. Και των μεν και των δε. Βεβαίως. Ναι, επειδή δεν αναφερόμαστε μέχρι στιγμής, δεν έχετε αναφερθεί δηλαδή, σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή όταν αυτό το έχεις οργανωμένο, μάλιστα. Καταρχήν, υπάρχουν άλλοι που θέλουν να φύγουν, να πάνε να κάνουν επανένωση με την οικογένειά τους, έτσι. Διευκολύνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλοι που χρήζουν... Άρα εσείς μας εξηγήσατε ότι θα μπορέσετε, θα μπορέσει ως χώρα, θα είναι και η Ελλάδα σε τέτοια κατάσταση, ώστε θα μπορεί ως χώρα να τους απορροφήσει εδώ, διαφορετικά όσους δεν περνούν αυτό το... Να τους απορροφήσει, να τους προωθήσει. Το κοντρολάρισμα στα σύνορα θα επιστρέφουν πίσω. Να τους απορροφήσει, να τους νομοποιήσει, να τους προωθήσει λοιπόν. Στην υπόλοιπη Ευρώπη και όσοι δεν μπορούν, γιατί εδώ θα είναι πολύ χειρότερη η ζωή τους και εφόσον στην χώρα τους υπάρχει... Είναι καλύτερη, γιατί έφυγαν τότε από τη χώρα τους. Όχι. Αν υπάρχει πόλεμος και λοιπά, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν θα τους επαναπροωθήσουμε. Αν εδώ δεν μπορούν να ενταχθούν και είναι λοιπόν, δράμα... Είναι κατανοητό. Κύριε Κεδίκογλου, νεοσύστατο το...